Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα για άλλη μια φορά θα κάνουμε μια βαθιά βουτιά στους μεγάλους μας, στους προγόνους μας, στους ηγέτες μας, στους ηγέτες του πνεύματος όλης της ανθρωπότητας. Θα πάμε εκεί δηλαδή από όπου ψωνίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι, κλασικοί, μαθηματικοί, γενικά οι μεγάλοι Έλληνες. Πόσο μάλλον όταν αυτός για τον οποίο θα μιλήσουμε προέρχεται και από τη μεγάλη Ελλάδα, τις Σιρακούσες, μια άλλη Ελλάδα, μια σπουδαία Ελλάδα, ένα σπουδαίο κομμάτι του ελληνισμού στη Σικελία μας. Έχω κοντά μου μια αγαπημένη μου καθηγήτρια για όλα αυτά, ποιον θα μπορούσα να καλέσω άλλωστε, και έχω τη χαρά να έχω και τα δύο βιβλία της που μου έφερε εδώ πέρα, το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και το Πιλωτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, εδώ. Δύο από τα 12. Τα συγκεκριμένα θέλω να πω, βιβλία που πρέπει να έχει κάθε καθηγητής και κάθε υπουργός παιδείας. Να τα μελετήσει πριν γίνει υπουργός, για να ξέρει ορισμένα πράγματα. Και φυσικά, όπως καταλάβατε, δεν κράτησε και το στόμα της καθόλου, πετάχτηκε και μίλησε ενδιάμεσα. Έτσι είναι η Μαρία και γι' αυτό την αγαπάμε, για την ενέργεια που βγάζει. Η Μαρία Ιτζάνη φυσικά. Γεια σου Μαρία μου. Γεια σου Γιώργο. Πάλι μαζί. Δεν θα τελειώσουμε αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας να κάνουμε, σχεδόν ποτέ θαρώ. Έτσι. Αλλά είπαμε να ναι, αλλά είμαστε εμείς που θα τελειώσουμε. Αυτοί δεν θα τελειώσουν και εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω. Αυτοί δεν θα τελειώσουν. Έτσι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν εξαντλούνται αυτοί με τους οποίους καταπιανόμαστε. Βέβαια. Με τίποτα. Θα το περιορίσουμε σήμερα σε έναν. Ωραία. Σε έναν μεγάλο μαθηματικό, γεωμέτρη, μηχανικό. Σε έναν άνθρωπο στον οποίο πίνουν νερό όλοι οι μαθηματικοί, στο όνομά του οι γεωμέτρες, έτσι, και οι μηχανικοί. Και η φυσική. Και οι άνθρωποι της μηχανικής. Και το όνομα αυτού. Τι άλλο, Αρχιμίδης. Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης, όπως πολύ σωστά είπες, γεννιέται στις Σιρακούσες το 287 π.Χ. Και οι Σιρακούσες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, ναι, έτσι. Της και μεγάλης και Ελλάδος, και στη και μεγάλη Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν απικία των Κορινθίων, η πόλη των Σιρακουσών, που την έχουν ιδρύσει 500 περίπου χρόνια πριν από την γέννηση. Από τη γέννηση του Αρχιμίδη. Ναι. Ο Αρχιμίδης, Γιώργο, ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων εφευρετών όσον αφορά τη μηχανική του, αλλά και των μεγάλων μαθηματικών που κάνουν ανακάλυψη. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανακάλυψης και εφεύρεσης. Θα σου το πω αμέσως. Όταν λέω ότι εφήβρε αυτό κάποιος μεγάλος μαθηματικός, πάει να πει ότι βρήκε κάτι μετά από διερεύνηση που, πριν από αυτό, που αυτό έχει περιορισμένη ισχύ σαν μαθηματική χρήση, αν θέλεις, ή αυτό το συμπέρασμα βοηθάει και κάτι άλλο από μια θεωρία. Και όλα αυτά είναι των ανθρώπων, στα μέτρα των ανθρώπων. Η ανακάλυψη που κάνει ένας μαθηματικός ή ένας φυσικός είναι κάτι το οποίο υπάρχει και αυτός απλά το ανακαλύπτει. Είναι σαν έναν περιηγητή που πορεύεται και βρίσκει τα Ιμαλάια. Παίρνω ένα παράδειγμα που δίνει ο Πεν Ρόουζ. Τα Ιμαλάια ήταν εκεί, πάντα. Αυτός δεν τα ξέρε. Και αφού αποφάσισε να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και να προχωρήσει προς με αυτόν τον προσανατολισμό, νομοτελειακά θα τα ανακαλύψει. Τα Ιμαλάια θα είναι εκεί. Αυτό το το λέω διότι πρέπει να πούμε ότι ο μεγάλος μας Πλάτωνας είπε ότι τα μαθηματικά είναι έννοιες, είναι ιδέες, είναι ανεξάρτητες και υπάρχουν
πριν από μας θα υπάρχουν μετά από μας, πριν από αυτόν τον κόσμο, μετά από αυτόν τον κόσμο που διαρκώς αναδημιουργείται. Και μεταβάλλεται, ναι. Έτσι. Και αυτό το πράγμα το ξέρανε οι πρόγονοι πάρα πολύ καλά. Όμως το ξέρουν και οι μεγάλοι μας μαθηματικοί και φυσικοί και σήμερα. Εκτός λοιπόν από αυτά τα απλά που μαθαίνουμε στο σχολείο, στα παιδιά χρειάζονται και αυτά έτσι λίγο με έναν μύθο, με έναν τρόπο διήγησης να ξέρουν για τον Αρχιμίδη, όπως ας πούμε... Μύθο να ξέρουν τον Αρχιμίδη? Ναι, έναν τρόπο... Γιώργο μου, δεν χρειάζεται τον Αρχιμίδη να τον ξέρουν με μύθο. Mm-hmm. Όταν παίρνουν τον ηχοκόπτη με τη μαμά να κόψουν τα νυχάκια, τον Αρχιμίδη πρέπει να ξέρουν. Του Αρχιμίδη είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν τους λένε και βλέπουν στις ειδήσεις ότι έβαλαν εκεί μία πλατφόρμα για να αντλήσουν πετρέλαιο, έχει ακόμα σήμερα του Αρχιμίδη το όνομα προς τιμήν του. Είναι ο Αρχιμίδιος Κοχλίας. Όταν ο παππούς θα πάει στο γιατρό, τον καρδιολόγο, γιατί έχει πάθει βλάβη η κοιλία, η δεξιά τέλος πάντων, και θα του βάλει για να του ρυθμίζει την κυκλοφορία, Αρχιμίδια είναι αυτή η εφεύρεση. Ναι, λέω δηλαδή τα απλά πράγματα που μαθαίνουμε στα παιδιά με το Στεφάνι που ήταν γυμνός μέσα στο μπάνιο και αυτό που χύθηκε προς τα έξω, το παιδάκι το καταλαβαίνει εύληπτο για το παιδάκι αυτό και που χάρηκε και βγήκε από την χαρά του και των ενθουσιασμών γυμνός στους δρόμους, δεν τον είδες τίποτα, φορές έβρικα έτσι. Ναι. Παρόλο που δεν ήταν ευτυχισμένος τόσο πολύ γι' αυτό. Όσο για... θα το πούμε όμως αυτό, να τα πάρουμε λίγο, ναι, με τη σειρά. Και τη μεγάλη φράση του «Μη μου τους κύκλους τάρατε», αυτό ναι, που ήταν αιτία να δολοφονηθεί. Αυτό λοιπόν, που δηλαδή... δώσ' μου τη δυνατότητα να τα πούμε με αυτό, τη σειρά τους. Λοιπόν, ανήκει λοιπόν σε αυτούς τους μεγάλους που κάνουν ανακαλύψεις, που κάνουν δηλαδή να μου επιτρέψουν οι φίλοι και εσύ Γιώργο, να χρησιμοποιήσω ένα σχήμα που το λέμε συνήθως για να δείξουμε την υπεροχή ενός πράγματος. Λέμε, αυτά εκεί μπήκαμε στο σχέδιο του Θεού, εκεί που λειτουργεί ο Θεός, δηλαδή η υπερβατικότητα η απόλυτη. Εκεί λοιπόν κάποιοι επιστήμονες ανακαλύπτουν αυτά και πρώτος στη τάξη ο Αρχιμίδης γι' αυτό. Είναι λοιπόν επιστήμονας, είναι μαθηματικός, γεωμέτρης και βεβαίως αυτός μας άφησε μεθόδους για να μπορούμε να ανακαλύπτουμε τα μυστικά της φύσης, της πραγματικής φύσης, όχι της φαινομενικής, που εκφράζονται μόνο με μαθηματικά. Μαθηματικά, με αριθμούς. Είναι μια αυθεντική διάνοια και πραγματικά δηλαδή για πάρα πολλούς θεωρείται η μεγαλύτερη νοημοσύνη που έχουμε καταγράψει. Μας δίνει ριζικά νέες ιδέες και στη μηχανική και στα μαθηματικά, επαναστατικές ιδέες. Και πριν πω για αυτές τις επαναστατικές ιδέες, θα χρησιμοποιήσω λίγο τον Πλούταρχο, ο οποίος μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία στους παραλλήλους βίους, στον Μάρκελο, έτσι. Όσοι θέλουν να διαβάσουν από τον Πλούταρχο, φίλοι μας που μπορεί να μας ακούσουν, λέει λοιπόν ότι όταν το 212 έγινε η πολιορκία των Σιρακουσών από τους Ρωμαίους, ο Αρχιμίδης ήταν 70 και κάτι. Όμως κατατρόπωσε, διότι είχε φτιάξει επαναστατικά όπλα. Είχε φτιάξει γάντζους τεράστιους,
με τεράστιου, που ήταν συνδεδεμένη με τεράστιους γερανούς και βούταγε όλο το πλοίο. Στην αρχή του έκανε μια παλίνδρομη κίνηση και είχαν όλοι οι ναύτες πέσει στη θάλασσα, οι πολεμιστές, οι στρατιώτες στο πλοίο, και μετά το πήγαινε και στα το βράχια. Τσάκιζε. Στα βράχια. Μία και έξω. Λοιπόν. Ήτανε πάντως και φιλάνθρωπος. Πρώτα να μην σκοτωθούν οι. Ναι, ναι. Να πέσουν να κάνουν μπάνιο. Ναι. Λοιπόν, τροχαλίες, μοχλούς και βέβαια, όπως είπες και εσύ, την περίφημη αρχή της άνοσης. Το που λέει ότι κάθε σώμα βυθιζόμενο είναι εντός ύδατος, χάνει τόσο βάρος όσο είναι το βάρος του νερού που εκτοπίζει το σώμα. Φαίνεται απλό, αλλά έχει τεράστια εφαρμογή και τεράστια χρήση. Τεράστια εφαρμογή. Είναι δυνατόν να μην πούμε τώρα ότι όλοι είναι ναυπηγικοί. Όλοι είναι ναυπηγικοί. Βασίζεται σε αυτό. Σε αυτόν. Όλοι. Η στατική, κάθε στατική, έτσι, ξεκάθαρα. Ο σχεδιασμός για τις πλατφόρμες, έτσι, που βγάζουμε και τα λοιπά. Η άντληση ίδια πετρελαίων και τα λοιπά. Με τον Κοχλία. Όμως, αυτό είπαμε, έτσι, ακόμα και οι γιατροί, οι καρδιολόγοι και τα λοιπά, τα πάντα είναι. Και μάλιστα φέρει το όνομά του, έτσι, ο Κοχλίας και τα λοιπά, είναι αρχιμίδιος, αυτόν χρησιμοποιούν. Λωστή για την περιβόητη φράση του «δώσμη πάστο και τανγάν κοινάσο», να το πούμε στην Ιωνική διάλεκτο γιατί μιλούσε δωρικά, Κόρινθο, Σπάρτη μιλούσαν δωρικά, δηλαδή όπου ήταν αλφα, «δώσμη πίστο και την γιν κοινήσω». Και ήταν η αρχή του μοχλού και τα λοιπά. Το ζήτημα της αντανάκλασης με τους κατόπτρους που μπορούσε και έκαιγε πλοία ή ένα με την ακτίνα αυτό, του ήλιου. Βέβαια προσάρμοζε την ακτίνα του ήλιου. Σκέψου τι έπρεπε να ξέρει για να σε κοινή. Αστρονομία καταρχήν τουλάχιστον. Έτσι. Δεύτερον μαθηματικά, τρίτον. Και σήμερα αυτά έχουν. Και τρίτον χημεία για τα κάτωπα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένο κράμα. Βέβαια. Έτσι, δεν κάνει εγώ, οποιοδήποτε μέταλλο ναι, την επειδή ίδια, δεν τα κατανοώ αυτά, δεν είμαι χημικός, δεν ξέρω χημεία και τέτοια. Έχω την εντύπωση ότι θα καταλάβουν καλύτερα οι άνθρωποι που έχουν γνώση τέτοια. Θέλω λιγάκι να διαβάσω από τον Στρόουτγκατς. Από το βιβλίο του «Άπειρες δυνάμεις», που είναι το best seller για τον απειροστικό λογισμό, να δείτε τι λέει για τον Αρχιμίδη. Λέει, το να πούμε ότι ο Αρχιμίδης προπορευόταν της εποχής του θα ήταν μια μετριοπαθής δήλωση. Γιατί υπήρξε ποτέ κάποιος που να προπορεύεται της εποχής του περισσότερο από εκείνον. Πόσο πιο μπροστά τον βάζει δηλαδή από όλους. Και θέλω, για να μην νομίζετε ότι λέω εγώ για τους προγόνους καλά λόγια, θα σας πω τι λέει αυτός. Λέει, δύο στρατηγικές εμφανίζονται ξανά και ξανά στο έργο του. Η πρώτη είναι η ένθερμη χρήση της αρχής του απείρου. Θα σας πω πώς το βρήκε αυτό. Ο οποίος στο βιβλίο του, που του αφιερώνει άφθονες σελίδες, δεκάδες σελίδες, μόνο για αυτόν, έχει έναν Νεύτωνα και Γαλιλαίο, και όμως στον Αρχιμίδη έχει το μεγαλύτερο μέρος, και θεωρεί και αυτός, και σε δύο άλλες βιβλιογραφίες το βρήκα αυτό, ότι ο Γαλιλαίος είναι το πνευματικό τέκνο του Αρχιμίδη. Συνεχίζει τον Αρχιμίδη και είναι το πνευματικό του τέκνο. Λέει λοιπόν ότι για να διερευνήσει τα μυστήρια των κύκλων,
των σφαιρών και άλλων καμπύλων σχημάτων, τα προσέγγιζε πάντα με ευθύγραμμα σχήματα, αποτελούμενα από πολλά ευθύγραμμα και επίπεδα τμήματα, σαν τις έδρες των πολυτίμων λίθων. Φανταζόμενος όλο και περισσότερα τέτοια τμήματα και καθιστώντας τα όλο και μικρότερα, ο Αρχιμίδης οθούσε τις προσεγγίσεις του όσο πιο κοντά μπορούσε στην αλήθεια, και προσήγιζε έτσι με ακρίβεια το όριο των απείρως πολλών κομματιών. Αυτή η στρατηγική απαιτούσε να είναι ο ίδιος μάγος των αθροισμάτων και των γρίφων. Δεν είχαν κομπιούτερ να κάνει την αυτή, αφού στο τέλος έπρεπε να προσθέσει πολλούς αριθμούς ή τμήματα ώστε να φτάσει στα συμπεράσματά του. Η δεύτερη ξεχωριστή στρατηγική του ήταν να αναμειγνύει τα μαθηματικά με τη φυσική, το ιδανικό με το πραγματικό. Ειδικότερα ανακάτεψε τη γεωμετρία, την μελέτη δηλαδή των σχημάτων, γιατί οι Έλληνες είχαν τους αριθμούς για να μπορούν να κάνουν υπολογισμούς, αλλά είχαν τη γεωμετρία, γιατί η γεωμετρία ήταν το συνεχές. Έτσι, και ξέραν πολύ καλά ποια είναι η φύση του κόσμου, του πραγματικού. Λοιπόν, τη μελέτη με τη μηχανική, τη γεωμετρία με τη μηχανική, έτσι, τη μελέτη των κινήσεων και των δυνάμεων δηλαδή. Ε? Τη μία φορά τη μελέτη των σχημάτων με τα μαθηματικά και με τη γεωμετρία τη μηχανική, τη μελέτη των κινήσεων και των δυνάμεων. Γι' αυτό και είναι και ο αυτός που έγινε την στατική. Κάποιες φορές χρησιμοποιούσε τη γεωμετρία για να αποσαφηνίσει ζητήματα της μηχανικής. Άλλες φορές εκείνητο στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου επιχειρήματα της μηχανικής παρήχαν διαισθητική αντίληψη των καθαρών μαθηματικών μορφών. Αυτά τα είχε και από τον Παρμενίδη, Πυθαγόρα, Πλάτωνα. Και έδοξο βέβαια το μαθητή του. Χρησιμοποιώντας τις δύο στρατηγικές με εξαίρετη επιδεξιότητα, ο Αρχιμίδης κατάφερε να διεισθήσει πολύ βαθιά στα μυστήρια των καμπυλών και βέβαια, να μας δώσει το πι. Για το πι, έχουμε εκεί, να πούμε και πολλά. Από εκεί, και από εκεί την βάση του απειροστικού λογισμού και μας άφησε και μέθοδο. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε αν θέλετε Θέλω να πω εδώ, Μαρία μου, να προσθέσω εδώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τα δύο πλέον ευπόλυτα βιβλία στον πλανήτη Γη, εκτός από τους μύθους του Εσώπου που είναι νούμερο ένα, εκτός από την γεωμετρία του Ευκλήδη, είναι και τα στοιχεία του Αρχιμίδους. Δηλαδή, ο πλανήτης όλος αναγνωρίζει ότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε όχι να χτίσουμε, ούτε να περπατήσουμε, ούτε ένα δρομάκι να φτιάξουμε, ούτε ένα γεφυράκι να φτιάξουμε, ούτε τα πλοία θα στέκονταν, ούτε οι ατμομηχανές θα τρέχαν τα τρένα, ούτε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω με δύο κουβέντες να σας πω ότι αυτό που τον βάζει όμως κορυφή στο Πάνθεον, πιο ψηλά από όλους τους κορυφαίους, είναι τα μαθηματικά του, το πι και ο απειροστικός λογισμός που κάνει. Να πούμε για το πι. Γιατί... Λοιπόν, τι κάνει. Αρχικά, θέλει, δηλαδή οδηγήθηκε στον απειροστικό λογισμό, μας τον έδωσε ως μέθοδο, επειδή ήθελε να τετραγωνίσει, να βρει το εμβαδόν του κύκλου. Τι κάνει λοιπόν. Φτιάχνει δύο δηλαδή τεμνόμενες διαμέτρους και φέρνει εσωτερικά τις υποτείνουσες στην ουσία. Και στη συνέχεια φτιάχνει και ένα απ' έξω. Thank you.
δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι ό,τι είχες πει μου ζητάς να λησμονήσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Βρίσκει λοιπόν εκεί, θα μου επιτρέψεις Γιώργο να το δώσω ακριβώς όπως το έχω γράψει, όπως το έχω φέρει εδώ. Βρίσκει ότι πρέπει να το σπάσει ακόμα περισσότερο. Και πάει λοιπόν στις υποτίνουσες και φέρνει επίσης άλλες δύο. Και έτσι λοιπόν έχει 6, 12, 24 και συνεχίζει να το τέμνει μέχρι 96ο οκτάγωνο περίγραμμα. Μέχρι να δει την περιφέρεια, την κυκλική, ναι, να την δει ως ευθεία. Εκεί καταλαβαίνεις ότι... Λοιπόν, μοιάζει με ευθεία. Δηλαδή να τη δείξει τελείως ως ευθεία, το απειροελάχιστο να είναι μικρό. Εκεί λοιπόν βλέπει ότι εγγεγραμμένη αυτή περιφέρεια με 90, του 90 εξαγώνου, με 96 γωνίες δηλαδή, τρίγωνο μέσα εκεί, διαπιστώνει ότι το π είναι μεγαλύτερο από το 3 συν 10 εβδομικοστά πρώτα, δηλαδή παρονομαστής 71, και μικρότερο, είναι μεγαλύτερο από αυτό, και μικρότερο από το 3 συν 10 εβδομικοστά. Άρα λοιπόν τι έκανε, πήγε και το στρίμωξε το π, για να μπορέσει να το κατανοήσει. Γιατί άγνωστη ήταν έτσι η τιμή του π και είναι ακόμα άγνωστη. Γιατί έχουν βάλει κομπιούτερ να τα βρουν και έχουν φτάσει 3 εκατομμύρια, αυτά δεν υπάρχει. Και συνεχίζει και θα πηγαίνει. Βέβαια, βέβαια. Το λέμε π από τη λέξη ελληνική λέξη περιφέρεια. Φτιάχνει λοιπόν μια αριθμητική μέγενη και φτιάχνει και λέει 3 συν 10 εβδομικοστά πρώτα είναι μικρότερα από το π συν 3, από το π που είναι μικρότερο από το 3 συν 10 εβδομικοστά. Άρα λοιπόν η διαφορά είναι ότι ο πρώτος έχει παρονομαστεί 71, ο δεύτερος 70. Εκεί το 3 είναι σταθερό, τα υπόλοιπα είναι τώρα το... Και το έχει περιορίσει πάρα πολύ. Από αυτό το δεύτερο αποτέλεσμα βγάζει 22 έβδομα, που στην ουσία του δίνει
τα πρώτα νούμερα. Βέβαια έχουμε βάλει να διαιρούν και τα λοιπά, αλλά το βρήκε. Αυτό είναι που το βρήκε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Πλατωνική Ακαδημία και ο Έλληνας μαθηματικός, ο Εύδοξος και τα λοιπά, είχανε προσπαθήσει, αλλά δεν είχανε την σκέψη του, ναι, του Αρχιμίδη. Η μαθηματική και η γεωμετρική σκέψη. Τι κατάφερε. Είναι δηλαδή, φαντάσου να πάρεις μια πίτσα και να την χωρίζεις μικρά κομματάκια και να φέρνεις τις ακτίνες μέσα και μετά να βάλεις τα κομματάκια, κορυφή ακτίνα, τι θα φτιάξεις. Ένα παρήλογραμμα θα φτιάξεις. Ναι. Μετράς το εμβανδό του, αυτό είναι. Χωρίστε μια πίτσα στα 96 κομμάτια και μετά το συζητάμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το νούμερο που βρήκε δεν ήξερε, κατάλαβε ότι είναι κάτι τελείως υπερβατικό. Και το κράτησε έτσι, το σεβάστηκε απόλυτα. Διότι δεν μπορούσε, πώς να το ονοματίσει. Και βέβαια ούτε σήμερα. Λέμε το πι. Ναι. Δεν λέμε. Είναι από την ελληνική λέξη περιφέρεια. Έτσι, από την ελληνική λέξη. Γράφεται όλη η μαθηματική σε όλον τον κόσμο. Δεν το γράφουν με το πι το αγγλικό ή οποιοδήποτε άλλη λέξη ξεκινάει και λέγεται περιφέρεια στη γλώσσα τους, αλλά σε όλο τον κόσμο γράφεται με το ελληνικό πι, τιμώντας έτσι τον Αρχιμίδη. Λοιπόν, βέβαια, να πούμε τώρα επίσης ότι εκτός από... Μην φύγουμε λίγο από εδώ, θέλω να μου πεις ότι υπάρχει και ένα στίχος που λέμε για το ναι, πι στα ελληνικά. Και με αυτό ετοιμάζομαι να πω. Μπράβο, επειδή ναι, είπες όλος ο κόσμος. Ναι, μπράβο. Ναι. Όλος ο κόσμος, είναι αλήθεια αυτό, τα παιδάκια, οι μαθητές, τα μικρά, οι έφηβοι, το έχω πάρει, το έχω φτιάξει, να το βρω. Έχουμε λοιπόν ένα ποίημα που μαθαίναμε κι εμείς, Γιώργο. Δεν το μαθαίναμε κι εμείς αυτό? Κάποτε, ναι. Κάποτε. Μας μαθαίνανε λοιπόν, «Αΐ ο Θεός ο Μέγας Γεωμετρή, του κύκλου μήκος είναι αορίσει διαμέτρο κούλου που μπλα μπλα μπλα». Και ποια είναι η διαφορά? Το «Αΐ» έχει τρία γράμματα. «Ο» είναι ένα γράμμα. Άρα δηλαδή είναι 3-1, Θεός είναι 4 γράμματα. 3,14. Λοιπόν, ο 1, Μέγας 5 γράμματα. Έτσι, λοιπόν, οπότε και να ξεχνούσε το παιδάκι ποιο ήταν το αυτό, έλεγε το ποιηματάκι ήταν. Δηλαδή, με μία διαφορά, Γιώργο, που θα νιώσεις πληγωμένος όπως κι εγώ. Ντροπή μας. Έχω ένα γαλλικό και να ξέρετε ότι παντού ήταν το ίδιο. Αναφερόνταν το όνομα Αρχιμίδης στο ποιηματάκι. Το γαλλικό λέει «Και ζε μα φέρα πράντρ». Πόσο αγαπάω να μαθαίνω. «Σε νόμπρ ουτήλ ο σάζ, ημορτέλ Αρχιμέντ, αρτίς εντζενιέρ». Δηλαδή, τον αθάνατο Αρχιμίδη. Τον αθάνατο Αρχιμίδη, τον δεξιοτέχνη της αυτής, τον μηχανικό κτλ. Εκεί λοιπόν το γαλάκι, το γερμανάκι, το εγγλεζάκι, το ιταλάκι, το ισπανάκι, δεν ξέρω τι, μάθαινε ότι αυτός ο ρυθμός είναι του αθανάτου ημορτέλ, του αθανάτου Αρχιμίδους. Τα ελληνάκια μαθαίνανε ότι ο Θεός κάνει ένα αυτό την ώρα που δεν έχει τι άλλο να κάνει και ασχολείται με τη γεωμετρία και φτιάχνει αυτόν τον αριθμό. Ντροπή μας! Και όχι μόνον αυτό, αλλά έχουμε τέτοια ξενομανία που ούτε καν ασχολούμαστε με αυτό το μέγεθος που λέγεται Αρχιμίδης. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής, κάποια στιγμή ας σοβαρευτούμε οι Έλληνες, γιατί δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο. Λοιπόν,
Τώρα, με το ποιή άνοιξε το δρόμο για τον απειρωστικό λογισμό. Οι βαθύτερες ιδέες του απειρωστικού λογισμού που δίνουν και τον διαφορικό, γιατί ο διαφορικός οδηγεί. Λοιπόν, είναι του Αρχιμίδη. Και θέλω να πω ότι μας άφησε αυτή η μεγάλη μορφή. Ο Στρόντγκατ θα πει ότι είναι ο μόνος που το έκανε στην απόλυτη θέση. Μας άφησε τη μέθοδο με την οποία σκεφτόταν. Βασικό. Λοιπόν, πες μου κάτι. Έχει τιμηθεί ο Αρχιμίδης? Όχι ακόμα. Θέλω μισό λεπτό. Θα τα πούμε αυτά. Θα πούμε τι έκανε ο Αρχιμίδης. Απλώς θέλω μόνο να πω για τη μέθοδο. Ο Αρχιμίδης γράφει, έχω πάρει από το αυτό να το διαβάσω, γράφει μια επιστολή στο φίλο του τον Ερατοσθένη, που είναι βιβλιοθηκάριος στη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Και του εξομολογείται τη μέθοδό του, που είναι βιβλίο, το οποίο ήταν χαμένο. Θα δούμε τι έγινε με αυτό. Και του λέει ότι η μέθοδός του, η μέθοδός μου δεν παρέχει μια πραγματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μου. Όμως με βοηθά να βρω την αλήθεια. Αν κάποιος δηλαδή το διαβάσει, δεν του λύνει πρόβλημα, το βοηθάει να λύσει το πρόβλημα. Του προσφέρει πάνω απ' όλα διέστηση. Η διέστηση στην μαθηματική ανακάλυψη είναι το νούμερο ένα, το ξέρουμε αυτό. Είναι ευκολότερο να φτάσουμε στην απόδειξη όταν πάντα μιλάει η επιστολή του. Όταν προηγουμένως έχουμε αποκτήσει με τη μέθοδο κάποια γνώση των ερωτημάτων, παρά να τη βρούμε χωρίς κάποια προηγουμένη γνώση ερωτήσεων. Δηλαδή, ξέρουν σήμερα οι επιστήμονες και οι αστροφυσικοί ότι για να σου απαντήσει η φύση πρέπει να τη ρωτήσεις σωστά. Δηλαδή, με τα σωστά μαθηματικά, θα μας πει και ο Πλάτωνας. Λοιπόν, και τι λέει, ακούστε τι λέει. Λέει ο Στρόντγκατ. Μου φέρνει δάκρυα στα μάτια αυτή η ανυπέρβλητη ευφυΐα, καθώς διαισθανόταν το πεπερασμένο του βίου απέναντι της απειρίας των μαθηματικών, αναγνωρίζει ότι απομένουν τόσα πολλά να γίνουν, ώστε. Ξαναγράφω τώρα, πάω στην επιστολή. Θα υπάρξουν κάποιοι μεταξύ των σημερινών γενεών, καθώς και των μελλοντικών, οι οποίοι μέσω της μεθόδου που εξηγείται εδώ θα καταφέρουν να βρουν άλλα θεωρήματα που δεν αναλογούν ακόμη σε μας. Λέει, όλοι οι μαθηματικοί το νιώθουμε αυτό, όταν ασχολούμαστε σοβαρά. Το αντικείμενό μας είναι ατελείωτο. Αυτό είναι που δίδαξε ταπεινότητα ακόμα και σε έναν Αρχιμίδη. Λοιπόν, τώρα, η μέθοδος εξαφανίζεται, όπου εκεί πέρα λέει όχι μόνο για το ποιο, όχι μόνο για τα αυτά, όχι μόνο για το τετραγωνισμό της παραβολής, της έλλειψης, όλα αυτά τα οποία μπορούμε να τα δείξουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά. Να πούμε τι έγινε η μέθοδος. Η μέθοδος, έχει χαθεί. Την ψάχνει ο Νεύτωνας, ο Γαλιλαίος, που έχει διαβάσει τα προηγούμενα δύο βιβλία, σίγουρα που ξέρουμε του. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι και λοιποί, αλλά θεωρείται ότι έχει χαθεί αμετάκλητα.
Και τότε, το 1998, ένα φθαρμένο μεσαιωνικό «Γιώργο μου προσευχητάρι» εμφανίστηκε σε μια δημοπρασία του οίκου Κρίστης και πουλήθηκε σε έναν ανώνυμο, ήθελε να μείνει ανώνυμος, συλλέκτη έναντι 2.200.000 δολαρίων. Ήταν ένα παλίμψιστο. Ήταν ένα παλίμψιστο που κάτω από τις λατινικές προσευχές, μόλις που αχνοφαινόταν, γεωμετρικά σχήματα και ένα κείμενο γραμμένο στα ελληνικά. Λοιπόν, με τη μέθοδο, την τελευταία λέξη της απεικονιστικής τεχνολογίας μας, το καθαρίσανε και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης Walter στη Βαλτιμόρη, όπου αποκαταστάθηκε με αγάπη και διαβάζεται από τους επιστήμονες. Πρέπει να ομολογήσουμε εδώ, να πούμε ότι δεν έγινε προσπάθεια από το ελληνικό κράτος να αγοραστεί αυτό το παλίμψιστο. Μάλλον έγινε μία για τα μάτια, να το πω, όχι ότι δεν είχε τα χρήματα το ελληνικό κράτος να το πάρει, απλώς δώσανε ένα μικρό ποσό. Εδώ Γιώργο μου, όλους Έλληνες την να αυτοβιογραφία του μεγαλύτερου Έλληνα ζωγράφου, του Ελ Γκρέκο, την αγόρασε με δικά του λεφτά και τη δόρισε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος για να μην συνεχιστεί η ντροπή της Ελλάδος. Λοιπόν, ο μεγάλος ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, τι λέμε τώρα. Ναι, θέλω να πω ότι σε όλους τους Έλληνες ανέλεγε τότε το ελληνικό κράτος, δώστε σε έναν λογαριασμό μία δραχμή, σίγουρα θα τα δίνανε οι Έλληνες για αυτό το πράγμα. Στην πολιορκία των Σιρακουσών, και ενώ ασχολείται κάνει σχέδια στην άμμο, με τα σχέδια, με τους κύκλους του, μας λέει ο Πλούταρχος ότι ξέχναγε να φάει, ναι, ξέχναγε να πληθεί, ξέχναγε να περιποιηθεί τον εαυτό του με τα μαθηματικά, ήταν απασχολημένος συνέχεια εκεί. Εκεί λοιπόν τον πλησιάζει ένας στρατιώτης και του λέει «Μη μου καταστρέφεις τους κύκλους», του είπε «Μη μου τους κύκλους στάρατε». Επειδή τιμωρήθηκε αυτός, γιατί είχε δώσει εντολή ο Μάρκελος να μην πειραχθεί ο Αρχιμίδης. Να μην... Και αυτός δεν ξέρει ότι είναι ο Αρχιμίδης. Λοιπόν, και αισθάνθηκε πειραγμένος. Είναι σαν τους δικούς μας που σκοτώνουν γυναίκες, παιδιά, πατάνε στον δρόμο κόσμο, επειδή αισθάνθηκαν πειραγμένοι έτσι. Λοιπόν, και τον αποκεφάλισε. Ο Μάρκελος του έκανε ένα μεγαλοπρεπές μνημείο, στο οποίο έβαλε αυτό που ήθελε και παρακαλούσε τους φίλους του ο Αρχιμίδης να πει. Δηλαδή, ένα κύλινδρο με μια σφαίρα, διότι η μεγαλύτερη χαρά που ένιωσε ήταν όταν μπόρεσε να μελετήσει το εμβαδόν και τον όγκο, περιφέρεια και εσωτερικό, ενός μιας σφαίρας σε έναν κύλινδρο. Και αυτό κοσμεί και τον τάφο του. Να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι το 1897 αποφάσισαν με ιδέα των μεγάλων Γερμανών φιλοσόφων και μαθηματικών να θεσπίσουν ένα σταθερό που να γίνεται σταθερά διεθνές συνέδριο μαθηματικών, το οποίο βέβαια και έκανε εκτείναξη το 1897. Έγινε το πρώτο στην Ελβετία και συνέχισε. Το δεύτερο στο Παρίσι και τα λοιπά. Το 1936 αποφάσισαν, επειδή δεν υπήρχε Νόμπελ στα μαθηματικά και το θεωρούσαν μεγάλη έλλειψη αυτό,
είχε αφήσει ο αναθέτης να μην παίρνει Νόμπελ μαθηματικός και να μην παίρνει Νόμπελ κανένας μετά θάνατον, όσο μεγάλος κι αν είναι. Και το είχαν σεβαστεί οι νομπελίστες, η Επιτροπή των Νόμπελς. Λοιπόν, έπρεπε όμως να φτιάξουν, γιατί οι ανακαλύψεις στο μαθηματικά ήταν, μην ξεχνάμε τώρα, κβαντική, μηχανική και θεωρία κτλ. Και το 36 θεσπίστηκε αυτό το βραβείο που λέγεται βραβείο Φίλντις, όπου το μετάλλιο που δίδεται και που όποιος το πάρει αυτό θεωρείται ότι πήρε Νόμπελ στα μαθηματικά, είναι ισότιμο των Νόμπελ. Ποια πρωτομία είχε πάνω? Του μεγάλου μας Αρχιμίδη. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, πώς τιμήθηκε δεν ο Αρχιμίδης. Δεν πιστεύω ότι τον τελείωσα, αλλά τουλάχιστον είπα αυτά τα πραγματάκια που οι γονείς... Να τα ξέρουν, να τα λένε στα παιδιά. Ας τα λένε στα παιδιά. Και οι δάσκαλοι. Δάσκαλοι. Θα μπορούσαν, αλλά ξέρεις, νομίζω ότι αδικούμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας. Αδικούμε τον εαυτό μας δηλαδή. Και αυτό το κάνουν, είμαι απόλυτα πεπισμένη. Γιατί το υπερσύστημα θέλει οι Έλληνες να μην έχουν καμία... Σύνδεση με το παρελθόν. Όχι μόνο αυτό. Να μην έχουν καμία αυτοεκτίμηση. Γιατί αν έχουν αυτοεκτίμηση θα πάνε να την τεκμηριώσουν. Και να μην τους τη δίνουν τη σύνδεση με το παρελθόν, θα τη βρουν. Αλλά να μην έχουν καμιά αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη μικρή αναφορά στον παππού μας, τον Αρχιμίδη. Απλώς να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι κάθε φορά που γυρνάμε σε αυτά τα κύτταρα και έχουμε πολλά εμείς οι Έλληνες, αναζωογονούμεθα. Δεν είναι σαν να κάνουμε βαπτίσματα μέσα στις θερμομπύλες. Είναι σαν να μπαίνουμε μέσα στα μεγάλα αθάνατα νερά που μας άφησε ο Ήφαιστος, η Αθηνά, η Στίγα και όλοι αυτοί οι θεοί, για να πηγαίνουμε να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Γιατί εκεί βλέπεις ότι πραγματικά οι μεγάλοι μας δεν νοιάστηκαν πώς να καταστρέψουν τον κόσμο, αλλά πώς να φτιάξουν τον κόσμο, να τον οικοδομήσουν. Τον έτσι. Κόσμο. Και πώς να λύσουν διάφορα προβλήματα από την βελτίωση της ζωής του, του ανθρώπου, μέχρι και την θεραπεία του. Διότι, Γιώργο μου, μέσα στο ηρίστο εν παρόδο ξέχασα να πω ότι είναι ο Αρχιμίδης που μπορούμε και κάνουμε, πρόσεξε, πλαστικές εγχειρήσεις και αποκαθιστούμε βλάβες, όχι μόνο για την καρδιά που είπαμε και τα λοιπά. Είναι ο Αρχιμίδης που δίνει και στα παιδιά και σε εμάς τα κινούμενα σχέδια και στην τηλεόραση τα έργα. Είναι Αρχιμίδια η λύση αυτή. Είναι ο απειροστικός λογισμός στον Αρχιμίδη. Είναι η κληρονομιά του Αρχιμίδη μας. Κυρίες και κύριοι, από τον ηχοκόπτη μας μέχρι την πλαστική στο σώμα. Κυρίες και κύριοι, με τη Μαρία Τζάνη δεν τελειώνεις, όπως ακριβώς δεν τελειώνεις και με τους μεγάλους μας πατέρες. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και θα είμαστε εδώ να πούμε κι άλλα.
είχες πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.